Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Blue Sky και παρακολουθείτε την εκπομπή Ραντεβού με την επικαιρότητα. Μαζί μου ο Γαβρίλος ο Χαλικιώτης. Και ο Νίκος Γιδίρευλου, καλό μεσημέρι. Να σε καλά, Γαβρίλο μου. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Έφυγε από τη ζωή ο εκδότης Δημήτρης Δρίζος σε ηλικία 83 ετών. Επί δεκαετίες, κοντά στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ξεκίνησε αμέσως μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας να εργάζεται στη Βραδινή του Τζόρτζι Αθανασιάδη. Λίγο μετά την δολοφονία του γνωστού εκδότη αποχώρησε, πήγε στην Ακρόπολης και μετά στον Ελεύθερο Τύπο. Βέβαια μετά ακολούθησαν και τα χρόνια στον Αδέσμευτο Τύπο. Ο Δημήτρης Δρίζος ήταν η βασική αντιπολιτευτική γραφίδα τη δεκαετία του 80, ύψωσε το ανάστημά του έναντι της αλλαγής. Η παραπολιτική του στήλη στην εφημερίδα Βραδινή, το Κεντρί, έχει, ας πούμε, μείνει στη μνήμη όλων που παρακολούσαν τα δρόμενα της εποχής εκείνης. Από τη ζωή όμως έφυγε σε ηλικία 98 ετών και ο Νάνος Βαλαωρίτης. Δυσέγγονος του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Ποιητής, δοκιμιογράφος, θεωρητικός της λογοτεχνίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά σφράγισε με την παρουσία του τα ελληνικά γράμματα. Δύο εξαιρετικά επικίνδυνοι κακοποιοί απέδρασαν, για την ακρίβεια δεν επέστρεψαν από τις άδειες τους στις φυλακές Δομοκού. Πρόκειται για αλλοδαπούς, δύο αλλοδαπούς κακοποιούς ηλικίας 40 και 34 ετών. Ο πρώτος ευθύνεται, είναι ο δράστης της δολοφονίας του μικονιάτη επιχειρηματία Μίμη Ζουγανέλη. Ο δεύτερος είχε καταδικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι ένα θέμα που κάποια στιγμή οι αρχές πρέπει να δουν ποιο είναι το θέμα, ποιο είναι δηλαδή το καθεστώς χορήγησης αδειών σε βαρυπινίτες, οι οποίοι μάλιστα είναι επικίνδυνοι για τη δημόσια ασφάλεια. Λοιπόν, νέο κύκλο εξέτασης μαρτύρων άνοιξε η κατάθεση χθες. Να πούμε μια τελευταία έτσι, έχουμε φωτιά στο Λαγονίσι. Έχουμε φωτιά, ναι. Σε δασική περιοχή. Σε δασική περιοχή. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να σβήσει έχουμε πολύ γρήγορα. Ήδη, έχουμε σπεύσει ήδη. Ναι. Νέο κύκλο εξέτασης μαρτύρων άνοιξε η κατάθεση του αντισαγγελέα Γιάννη Αγγελή σχετικά με τις πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη με αφορμή το σκάνδαλο της Νοβάρτης και με σκοπό τη σπήλωση πολιτικών αντιπάλων της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Τα ονόματα που ανέφερε χθες ο κ. Γιάννης Αγγελής αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν, έτσι ανοίγει ένας νέος κύκλος. Και όπως όλοι δείχνουν, ο φάκελος θα διαβιβαστεί στη Βουλή, η οποία και θα αποφασίσει για τη σύσταση ή όχι Εξεταστικής Επιτροπής. Και ο κλειός γύρω από τον περιβόητο Ρασπούτιν κλείνει. Ο Ρασπούτιν, ο οποίος μάλιστα δεν έχει καταλάβει, φαίνεται ότι έχει περιέλθει σε δεινή θέση και συνεχίζει με διαρροές να αντιπαρατίθεται με τους κατηγόρους του. Για την ίδια υπόθεση, μήνυση κατά της ανακρίτειας Ελένης του Λουπάκη ανακοίνωσε σήμερα για τη συχνότητα του Sky ότι θα καταθέσει για παραβίαση του άρθρου 239 του ποινικού κώδικα, κάτι που συνιστά κακούργημα, όπως ο ίδιος είπε, ο πρώην υπουργός και βουλευτής του Κινάλ, Ανδρέας Λοβέρδος. Όπως βλέπουμε, αυτή η υπόθεση θα συνεχίζει να ταλανίζει επί μακρόν την πολιτική ζωή του τόπου. Σε φυλάκιση 8 μηνών με αναστολή καταδικάστηκαν για την υπόθεση της επίθεσης στο στέκι συνεργείου στην Ηλιούπολη το 2013 οι πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής Γιάννης Λαγός και Νίκος Μίχος. Η κατηγορία εναντίον τους μετετράπη από απρόκλητη επικίνδυνη σωματική βλάβη σε επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ ένοχοι για φυσική αυτουργία κρίθηκαν και άλλοι 5 της ναζιστικής οργάνωσης. Λοιπόν, να περάσουμε και σε μια είδηση με μεγάλη βαρύτητα, η οποία αφορά στη συνεδρίαση σήμερα του Eurogroup. Eurogroup σήμερα, λοιπόν, στο Ελσίνκι, την πρωτεύουσα της Φιλανδίας, και αύριο και ECOFIN. Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση και των δύο οργάνων. Το ECOFIN είναι το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γαβρίλο. Εκεί πάει η Αθήνα με πολύ συγκεκριμένη ατζέντα, έτσι. Θα γίνουν και κάποιες συναντήσεις του κυρίου Σταϊκούρα. Με τον κύριο Ρέγκλινγκ. Ναι, με τον κύριο Ρέγκλινγκ,
γενικά με θεσμικούς παράγοντες. Και οι οποίοι, ναι, έχει νομίζω προγραμματίσει 4 συναντήσεις. Ναι. Η Αθήνα θέλει να κλείσει, κλείσει επιτυχώς και χωρίς πολλά-πολλά την τέταρτη αξιολόγηση τον Νοέμβριο, χωρίς καθυστέρηση. Είναι προφανές ότι βιάζονται. Η τέταρτη αξιολόγηση θέλουν η Αθήνα να κλείσει στην τέταρτη, η τέταρτη αξιολόγηση να κλείσει στη συνεδρίαση του Eurogroup που είναι προγραμματισμένη για τις 7 Νοεμβρίου. Θέλει λοιπόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη δια της επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων να προχωρήσει και στην πρόορη αποπληρωμή του δανείου στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ποιος είναι ο σκοπός της πρόορης αποπληρωμής? Το κάνουν αρκετές χώρες. Γιατί? Γίνεται από πολλούς. Είναι ουσιαστικά η εξοικονόμηση χρημάτων. Έτσι. Γιατί εκεί έχουμε. Ναι, νομίζω ότι το κόστος θα είναι περίπου στα 75 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μεγάλο το ποσό. Είναι μεγάλο το επιτόκιο. Ακριβώς. 5%. Και θέλουν επίσης να δια της πρόορης αποπληρωμής την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αξιοποιούνται τα κέρδη από τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Μάλιστα, όλα αυτά είναι καλά, όλα αυτά είναι θετικά. Δηλαδή, να περισσεύουν χρήματα. Ακριβώς, να περισσεύουν χρήματα και την. Να πάνε πού, σε ανάπτυξη, δουλειές. Ναι, και να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για την κυβέρνηση, ώστε να μπορεί αυτή η κυβέρνηση να ασκήσει την πολιτική της. Ουσιαστικά, την για να το πούμε αλλιώς. Την οικονομική. Ναι, θέλουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2019. Οι άνθρωποι της κυβέρνησης Μητσοτάκη να έχουν κλείσει πάρα πολλά ζητήματα. Και τέταρτη αξιολόγηση είναι ένα βασικό ζήτημα. Γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αν καθυστερήσει. Αρχίσουμε τα ίδια τώρα, όχι. Θα αρχίσουμε πάλι τα ίδια τις διελκυστίδες που έχουμε δει στο παρελθόν. Λοιπόν, συνεδρίασε χθες. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό και αφορά σε αυτό που συζητάμε. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Είπε ότι με την παρουσία του Πρωθυπουργού, στο οποίο αποφασίστηκε σύν της άλλης και η διαδικασία πώλησης του 30% του Διεθνούς Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη βιάζεται να προχωρήσει και το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων. Δηλαδή, όπου μπορούν να παραχωρηθούν περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου στον ιδιωτικό τομέα, θέλει να επισπεύσει. Αυτά όλα αποδεικνύουν και την πρόθεσή της. Τώρα, να σας πω για την υπόθεση της Νοβάρτης. Σας είπα προλίγο ότι μάλλον θα συνεχίσει να μας ταλανίζει και φαίνεται ότι αυτή η υπόθεση εξελίσσεται σε ένα απίστευτο μπούμεραγκ για τους Σιριζανέλ. Βλέπουμε μάλιστα την αμηχανία με την οποία αντιμετωπίζουν στην Κουμουνδούρου αυτό το θέμα. Και αντιμετωπίζουν γιατί? Γιατί εδώ είναι προφανές πως υπάρχουν ενδείξεις για την απόπειρα κάποιων να χειραγωγήσουν τη δικαιοσύνη. Χθες ο κ. Αγγελής, ο οποίος κατέθεται επί 4,5 ώρες, παρακαλώ, ανέφερε καταθέσεις και ονόματα, χωρίς να κατονομάσει βέβαια τον περιβόητο Ρασπούτιν, ο οποίος όμως έχει ήδη κατονομαστεί και από όχι μόνο έναν άνθρωπο. Έχει κατονομαστεί και από τον Αντώνη τον Σαμαρά και από τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο και μάλιστα πολύ πρόσφατα. Είναι προφανές ότι όταν φτάσει η υπόθεση στη Βουλή, εκεί θα κριθεί και η τύχη κάποιων εκ των κατηγορουμένων εν πολλής. Γι' αυτό και μου κάνουν εντύπωση κάποιες διαρροές και δηλώσεις του Ρασπούτιν. Και γυρίζω εγώ και λέω, δεν έχει αντιληφθεί σε πόσο δεινή θέση έχει περιέλθει. Γιατί όπως και να έχει, αυτή είναι μια υπόθεση τώρα η οποία θα τραβήξει επί μακρόν. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι από τη στιγμή που θα φτάσει στη Βουλή, δεν ανακατεύεται κανείς, αποφασίζει η πλειοψηφία για το αν θα συσταθεί η Επιτροπή ή όχι. Και προσέξτε εδώ να δείτε τι γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση, παρά τα όσα είπε στη Θεσσαλονίκη ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος θέλει να κρατήσει το πολιτικό κλίμα σε μια σταθερή κατάσταση, δεν θέλει οξύνσεις. Από την άλλη, ο κ. Μητσοτάκης δεν θα πάει σε καμία περίπτωση να θέσει σε κίνδυνο τη σχέση του με τον Αντώνη τον Σαμαρά, ούτε να πει στην πλειοψηφία, η οποία ζητά να διερευνηθεί η υπόθεση, μην ψηφίσετε υπέρ της σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Αυτά να τα ξεκαθαρίζουμε. Και μάλιστα, Εξεταστική Επιτροπή, όπως όλα δείχνουν, θα έχουμε και για την υπόθεση της ΔΕΗ. Είναι αδύνατο να μην έχουμε Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση της ΔΕΗ. Αν κάτι τέτοιο συμβεί, θα είναι πάρα πολύ άσχημο. Να πούμε ότι λίγο πριν υπογραφεί η συνθήκη των Πρεσπών, η ΔΕΗ προέβη σε μια αγορά ηλεκτρικής εταιρείας στα Σκόπια. Με κριτήρια που με οποιονδήποτε μάνατζερ του χώρου ή γενικότερα μάνατζερ μιλήσει, θα σας πει ότι δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση η αγορά μιας ηλεκτρικής εταιρείας στα Σκόπια, η οποία έχει και προβλήματα. Έτσι. Το μόνο που αφήνει αυτό είναι μια οσμή μιας πολύ παράξενης εκεί πέρα υπόθεσης, η οποία αξίζει να διερευνηθεί. Γιατί εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου. Όταν κάποιος διαχειρίζεται χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου, απολογούται του Έλληνα φορολογούμενου. Του καταφτωχεί. Τον έχουμε φτωχοποιήσει, έτσι. Ο οποίος είναι και φτωχοποιημένος από την κρίση, βέβαια. Βγαίνουν άνθρωποι με 2-3 εκατοστά και λένε δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Και ακούει πάλι, λέμε τα ίδια και τα ίδια μέχρι να το καταλάβετε.
Εδώ μιλάμε τώρα ότι οι άνθρωποι έχουν φτωχοποιηθεί. Δεν έχουν να πάρουν φάρμακα, δεν έχουν να πληρώσουν το ενοικίο τους. Και όπως λες και εσύ, έχουν κάτι εκατομμύρια που γυρνάνε. Είναι πρόκληση, πιστεύω αυτό. Είναι πρόκληση και ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρήσουν ο μέσος πολίτης ότι υπάρχει ατιμωρησία όταν υπάρχουν σκάνδαλα, όταν υπάρχουν παραβιάσεις και μάλιστα εξόφθαλμες της κείμενης νομοθεσίας. Και όταν αύριο θα χάσει το σπίτι του για ένα χιλιάρικο και σου λέει εγώ θα τιμωρούμε, θα είμαι εντάξει και με το παραμικρό και από την άλλη κάποιοι άλλοι θα έχουν μια άλλη αντιμετώπιση. Νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να λυθούν άμεσα. Μάλιστα. Συνεχίζεται η φασαρία στην Ευρώπη, Γαβρίλο, για τα θέματα του χαρτοφυλακίου, μάλλον την επωνομασία του χαρτοφυλακίου, το οποίο αποδόθηκε στο Μαργαρίτη Σχοινά. Να πούμε ορισμένα πράγματα. Να πούμε ότι ο κ. Σχοινάς είναι από τους πλέον αγαπητούς Έλληνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη γραφειοκρατία της, στο σύστημά της μέσα, και είναι προφανές ότι το σύστημα του το ανταποδίδει. Του δίνει ένα πολύ ισχυρό χαρτοφυλάκιο. Η Ελλάδα ήθελε το μεταναστευτικό, πρώτα απ' όλα για να μπορεί να ελέγχει εκεί πέρα, γιατί εμείς είμαστε χώρα υποδοχής. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα με αυτήν την ιστορία με τις μεταναστευτικές ροές. Και δεν είναι μόνο αυτό οι υποδομές, είναι τα χρήματα με τα οποία μια χώρα καλείται, χώρα υποδοχής καλείται να διαχειριστεί το πρόβλημα. Κλείδωσε και νομίζω και η συνάντηση, έτσι. Πώς? Συζητιέται και η συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Τούρκο. Ναι, αυτό βέβαια πάει για πιο μετά, αλλά το θέμα ποιο είναι εδώ πέρα. Είναι εδώ πέρα ότι το χαρτοφυλάκιο του κ. Σχοινά έχει και τα θέματα της ασφάλειας μέσα. Έχει τα θέματα της απασχόλησης. Κάποιοι λέγανε για παραγωγικό. Επίσης, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι η προσπάθεια που καταβάλει μερίδα του αντιπολιτευόμενου τύπου να εμφανίσει ότι υπάρχει, με αφορμή την υπόθεση της τοποθέτησης Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην γνωστή ως Κομισιόν, πρόβλημα στις σχέσεις Κυριάκου Μητσοτάκη και Αντώνη Σαμαρά. Ναι, επειδή είμαι πολιτικό συντάξη επί Μακρόν, θα ήθελα να πω το εξής. Ότι ο τελευταίος που θα ήθελε αυτή τη στιγμή να διακινδυνεύσει τη σχέση του με τον πολυτιμότερο του σύμμαχο αυτή τη στιγμή, που είναι ο Αντώνης Σαμαράς, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα είχε εκλεγεί χωρίς τη βοήθεια του Αντώνη Σαμαρά και του Άδωνη Γεωργιάδη σε δεύτερο βαθμό. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι ας μην υποτιμούμε τον Πρωθυπουργό. Να μην ξεχνάμε ότι αρχικά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είχε ορίσει άλλο υποψήφιο, τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής του ομάδας ως υποψήφιο της Κομισιόν. Επειδή δεν υπήρχε απαραίτητη πλειοψηφία, αυτό δεν άρεσε στους υπόλοιπους πολιτικούς χώρους. Και έγινε μια αλλαγή. Η αλλαγή αυτή άλλαξε και τα σχέδια της ελληνικής πλευράς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο τελευταίος ο οποίος δεν θα ήθελε τον Αντώνη τον Σαμαρά στην Κομισιόν. Επειδή υπήρχε και η παράδοση, μάλιστα, όσοι έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί στην Κομισιόν και διορίζονται επίτροποι μετά, να γίνονται αυτόματα και αντιπρόεδροι της Κομισιόν. Υπήρχε αυτή η παράδοση που ξέρετε. Έχει αλλάξει όμως το σκηνικό, γιατί άλλαξε και ο υποψήφιος από τους Γερμανούς Χριστιανοδημοκράτες για την κεφαλή της Κομισιόν. Να πούμε ότι η νυν πρόεδρος Κομισιόν είναι πολύτεκνη μητέρα, είναι αριστοκρατικής καταγωγής, είναι μια γυναίκα πολύ δυναμική και ενδεχομένως είναι και μια γυναίκα η οποία, αν δεν πήγαινε στην Κομισιόν, θα έπαιζε έντονο ρόλο στα θέματα της εσωκομματικής πολιτικής κοινής στη Γερμανία. Προτιμήθηκε να πάει εκεί πέρα. Το να κάθονται κάποιοι να μας λένε ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκός τρόπος ζωής για να αλλάξει ο τίτλος του χαρτοφυλακίου του κ. Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος είναι προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, είναι ό,τι χειρότερο έχω ακούσει. Χθες η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, όπως είναι το όνομα της νέας επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απάντησε παραπέμποντας το άρθρο 2 της Συνθήκης της Λισαβόνας, το οποίο είναι πάρα πολύ σαφές ποιες είναι οι αξίες και οι αρχές οι οποίες πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι δόθηκε μια καταλυτική απάντηση σε κάποιους που μιλάνε για αξίες τη στιγμή που ευαγγελίζονται ελευθεριακά πρότυπα, ανοιχτά σύνορα κτλ., τα οποία θέτουν σε κίνδυνο εν πολλής τον πολιτισμό μας. Και δεν μπορούμε να λέμε ευρωπαϊκός πολιτισμός, αν την ίδια στιγμή κάποιοι αρνούνται ότι υπάρχει ένας ευρωπαϊκός τρόπος ζωής. Αν δεν υπάρχει ένας ευρωπαϊκός τρόπος ζωής, πώς υπάρχει ευρωπαϊκός ενιαίος πολιτισμός? Έχω βαρεθεί να ακούω ιδεολειπτικά επιχειρήματα από κάποιους. Έχω ταξιδέψει, το είπα και χθες, Γαβρίλο, και μπαίνουμε μετά μέσα στην κουβέντα μαζί σου, σε όλα τα μη και πλάτη της Ευρώπης. Και να ακούω ότι δεν υπάρχει ένας ευρωπαϊκός τρόπος ζωής, πραγματικά εκπλήσωμαι. Είτε πας στη Σκανδιναβία, είτε πας στην Κεντρική Ευρώπη, είτε πας στη Νότια Ευρώπη, είτε πας στη Βαλκανική. Υπάρχουν. Και έχω ταξιδέψει και πολύ στη Βαλκανική. Έχω πάει σε πρωτεύουσες όπως η Ποντγκόριτσα. Έχω βρεθεί σε πόλεις όπως η Πρίστινα. Έχω βρεθεί σε πόλεις όπως το Βουκουρέστι. Πώς δεν υπάρχει ευρωπαϊκός τρόπος ζωής?
Δηλαδή αυτά που ακούω είναι ανήκουστα και υπάρχει και δυτικός τρόπος ζωής. Είναι και αυτό ένα ενιαίο σύνολο. Και κλείνω το επιχείρημα αυτό λέγοντας, χρησιμοποιώντας τη ρίση του Μοντεσκιέ. Η Ευρώπη είναι ένα έθνος το οποίο απαρτίζεται από πολλά άλλα έθνη. Και επαναλαμβάνω, καιρός είναι κάποιοι να διαβάσουν την ομιλία του Κωνσταντίνου του Καραμανλή, όπως αυτή εκφωνήθηκε το Μάιο του 1979 στο Ζάπιο Μέγαρο. Λοιπόν. Γαβρίλο, πώς είσαι? Καλά, να πούμε κάποια πράγματα. Όμως μπορεί αυτό που θα πω να μην το ξέρεις, ίσως το ξέρεις. Εγώ έχω παράλληλα από έτσι επιθυμία τελειώσει και μια σχολή δημοσιογραφίας, άρα έχω και αυτή έτσι, την επαφή. Και λόγω των εκπομπών που έχουμε και επειδή μας ενδιαφέρει να ενημερώνουμε. Και επειδή ασχολούμαστε με την επικαιρότητα. Αυτός είναι και ο τίτλος της εκπομπής. Έτσι, και σε καθημερινές επαφές που έχουμε είτε με βουλευτές είτε με ανθρώπους του Μαξίμου, μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Οι πληροφορίες που έχω είναι, και από τις συνομιλίες που έχω, είναι ότι το Μαξίμου η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι πιο πολύ μπετό από ποτέ. Είναι τόσο πολύ ενωμένοι σήμερα που ίσως αυτό να μην αρέσει και προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Και φέρω την ευθύνη για αυτό που λέω. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι μια γροθιά ενωμένη, όλοι μαζί να βγει το καράβι στον ωκεανό και θα δεις. Μάλιστα. Εντάξει, έχουμε προσπάθειες όμως, Γαβρίλου, ουσιαστικά επικοινωνιακής δολιοφθοράς. Έτσι θα το έλεγα εγώ. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν στην πολιτική. Απλά, λογικό είναι κομμάτι της πολιτικής. Εντάξει. Και πρέπει και η κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα. Σωστά. Αλλά όμως σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι πιο ενωμένη από ποτέ. Ναι. Αυτό ισχύει γιατί είναι στο ξεκίνημα, είναι μια νέα προσπάθεια. Εγώ νομίζω ότι όλες οι αντιλήψεις και τάσεις, αν και είναι στη Νέα Δημοκρατία, αυτές είναι άτυπες. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ που έχει συνιστώσεις, έτσι. Είχε τουλάχιστον. Η Νέα Δημοκρατία έχει συντηρητικούς πολιτικούς, έχει φιλελεύθερους πολιτικούς, αλλά παραμένει στο σύνολό της μια πατριωτική παράταξη, μια συμμαχία συντηρητικών και φιλελευθέρων, η οποία αυτή τη στιγμή θέλει να βγάλει τον τόπο από την περιπέτεια την οποία έζησε γενικότερα τα τελευταία 10 χρόνια και πιο συγκεκριμένα τα τελευταία 4,5 χρόνια, όταν και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ δεν άφησε τίποτα όρθιο στο διάβα της. Στην προσπάθεια της ανάπτυξης. Ανάπτυξης εγώ δεν νομίζω. Εγώ θυμάμαι. Στα πίσω. Εγώ θυμάμαι τη ρίση του Τσακαλώτου ότι εμείς με την ανάπτυξη δεν τα πάμε καλά ως έννοια. Στη Βουλή το είπε. Okay. Δεν το είπα εγώ. Λοιπόν, άρα μόνο για ανάπτυξη δεν μπορούμε να μιλήσουμε όταν αναφερόμαστε, αγαπητέ Γαβρίλο, στην επιδοματική πολιτική. Στη διαιώνιση της φτώχειας, πρόσεξε, για να αποκομιστούν πολιτικά ωφέλη. Αυτό έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αν δεν υπήρχε η κρίση. Και οι αυτοματισμοί, η κοινωνική που δημιούργησε η κρίση και η κακή ρητορία ορισμένων, έτσι δεν θα υπήρχε ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι προϊόν της κρίσης. Το ότι το 3% έγινε 36% είναι αποτέλεσμα της κρίσης. Ναι, γιατί. Άρα κάποιοι ήθελαν να διαιωνίσουν την κρίση. Ήθελαν τον κόσμο φτωχό. Και αυτή η εξίσωση που λέγανε, η ισότητα, η εισοδηματική, η ταξική κτλ., ήταν εξίσωση προς τα κάτω, δεν ήταν προς τα πάνω. Γιατί αν ήταν να εξισωθούμε όλοι προς τα πάνω. Ποιο θα λέει όχι, σωστά. Είναι εξίσου προς τα κάτω. Είναι ταξικό μίσος, το οποίο συνοδεύτηκε από επίθεση στην αστική τάξη, η οποία εκφράστηκε με πιο συγκεκριμένες πολιτικές εναντίον των επιχειρήν και εναντίον των ελευθέρων επαγγελματιών. Έτσι, όπως εμείς παραδείγματος χάρη. Σήμερα λοιπόν, ένα από τα καλά νέα που πρέπει να πούμε ότι πιστεύω ότι τον κόσμο πρέπει να τον κάνει να χαμογελάσει, ότι αυτός ο νέος αναπτυξιακός που έρχεται. Μέσα του κομμάτι, απλά δεν θέλω να το σχολιάσω αν δεν τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία, γιατί είναι στη διαβούλευση τώρα. Το γνωρίζεις ότι υποχρεώνει τις δημόσιες υπηρεσίες να απαντούν σε 45 μέρες. Μαξ. Είναι συγκεκριμένο αυτό. Ναι, δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που υιοθετείται τέτοιο νομοθέτημα. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν χρονοδιάγραμμα στο οποίο είναι υποχρεωμένες να απαντούν στους πολίτες. 90 μέρες. Πώς? 90. Ακριβώς. Τώρα το μειώνουν. Αυτό όμως πρέπει να συνοδευτεί, πρόσεξε Γαβρίλο, μεταξύ μας μεταξά και με ενίσχυση του προσωπικού των υπηρεσιών, έτσι. Είδες τι γίνεται με τον ΕΦΚΑ και τις συντάξεις. Ό,τι καλό, λέω, πας και το καταρρύπτεις κατευθείαν. Αυτή τη στιγμή ο ένας επιχειρηματίας που βλέπει ότι μπαίνει ένα πλαίσιο που θα επιχρεώσει μια δημόσια υπηρεσία να απαντήσει και να μείνει ο αρμόδιος του αρμόδιου. Αυτό είναι καλό. Εμείς κάποια στιγμή είχαμε μια υπόθεση σε ένα υπουργείο, τέλος πάντων, μας ενδιαφέρει και δεν τελείωνε η υπόθεση. Γιατί δεν τελειώνει η υπόθεση, λέει ο προϊστάμενος λείπει. Και ποιος είναι ρε παιδιά μετά ο προϊστάμενος? Εγώ λέει, είμαι, αλλά έχει τη σφραγίδα μαζί του προϊστάμενος. Λέει, τρελαθούμε τώρα. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε. Έχουμε νέες καταληκτικές ημερομηνίες, να το πούμε αυτό για το εκτιματολόγιο, έτσι. Εντάξει. Εγώ πραγματικά το βλέπω αυτό, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Εντάξει, προφανώς για να εξυπηρετηθούν οι πολίτες καλό είναι, αλλά κάποια στιγμή με αυτό το εκτιματολόγιο πρέπει να τελειώνουμε. Να μείνουμε λίγο στην οικονομία. Και αυτό η οικονομία είναι. Πιο κάτω.
Πιο κάτω. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να καταλάβουν σήμερα οι άνθρωποι που θέλουν να δουν μια έτσι επόμενη μέρα με ένα χαμόγελο, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά και δεν λύνονται πραγματικά σε δύο μήνες. Δεν έχει πατήσει η Νέα Δημοκρατία το μαγικό κουμπί. Έτσι και όλα φτιάχτηκαν. Να, το εξηγήσαμε και χτες, ότι μπαίνουν οι προϋποθέσεις. Μπαίνουν οι προϋποθέσεις και αυτές, από ό,τι βλέπω, έρχονται και με ένα νόμο. Και είναι καλό αυτό για να είμαστε όλοι καλυμμένοι. Από εκεί και μετά, αυτό με τον αναπτυξιακό πιστεύω ότι είναι πάρα, πάρα πολύ καλό και δεν ξέρω αν έχεις δει και εσύ. Πρώτο θέμα είναι οι πληστηριασμοί. Το βλέπεις έτσι. Mm-hmm. Από 1η Νοεμβρίου, αυτά τα χαρτιά που έρχονται. Το γενικά, το πνεύμα αυτό που πρέπει να καταλάβει κάποιος είναι ότι ίσως και σαν μοχλοποίηση οι τράπεζες, αυτή η διαδικασία που υπάρχει με την πλατφόρμα, που όποιος μπορεί να προστατευτεί από εκεί και μετά. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι, μα όλοι οι δανειολήπτες, είναι ότι οι τράπεζες επειδή θα πάνε στην επόμενη μέρα, βγάζουν παύτινα στεγαστικά δάνεια. Παύτινα στεγαστικά δάνεια. Που σήμερα λοιπόν, που κάποιος για να αγοράσει μια κίνητη περιουσία το σκεφτεί πάρα πολύ μετά από αυτά που έχουν συμβεί, όμως τα λεφτά είναι πολύ φτηνά από εδώ και πέρα από τις τράπεζες και παράλληλα θα πρέπει να ρυθμίσουμε και με τα κόκκινα δάνεια. Και εμείς αυτό που λέμε είναι όσο πιο μαλακά να πάμε στην επόμενη μέρα και να έχουν και οι πελάτες, οι δανειολήπτες, ένα κούρεμα. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει ως διαμαγείας. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάθομαι εγώ σπίτι μου και να έρθει η τράπεζα και να μπει ξαφνικά σου κουρεύω 50%. Θέλει μια διαπραγμάτευση από συμβούλους ειδικούς να πάνε να διαπραγματευτούν. Ναι. Όσοι μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα, γιατί είναι αυτή η πλατφόρμα που εντάξει, έχει αυτές τις δυνατότητες που έχει, περιορισμένες, αλλά υπάρχει αυτό το πλαίσιο. Από εκεί και πέρα, όλοι οι άλλοι δεν είναι ότι θα πρέπει να πάνε να αυτοκτονήσουν. Υπάρχουν διαδικασίες να τις ακολουθήσουν, να μπουν στη διαδικασία. Ο αναπτυξιακός όμως, και γενικά αυτά τα προγράμματα μπορεί να πάρει κάποιος επιχειρηματίας να βοηθηθεί σε ένα επιχειρηματικό πλάνο, πρέπει να τα χρησιμοποιήσει. Πρέπει να μπει και να τα χρησιμοποιήσει. Εκεί όμως θα πρέπει να ξέρουμε ότι το είπε και ο Υπουργός, μιλάμε για σοβαρές επιχειρήσεις, όχι. Σοβαρή επιχείρηση είναι μια που κάνει 1 εκατομμύριο και αυτή που κάνει 100.000 δεν είναι σοβαρή. Μια επιχείρηση σοβαρή, η οποία πραγματικά έχει σκοπό να κάνει έτσι ένα έργο καλό, επιχειρηματικό εννοώ, και αυτό θα απευθύνεται νομίζω και στις νέες επιχειρήσεις και σε υφιστάμενες και δείχνει ότι ακούνε και λίγο, γιατί εμείς είχαμε πει από εδώ ότι ξέρετε κάτι, κοιτάξτε και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις. Μετά, οι τράπεζες, όπως και να το κάνεις, ένα πράγμα ξέρουν να κάνουν, να πουλάνε χρήματα και βγάζουν τον τόκο. Τα λεφτά τα βάλουν όπου υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Και το ελληνικό είναι μια επένδυση που σίγουρα θα φέρει κέρδος. Εγώ θα ήθελα τα λεφτά να τα δώσω το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, να πάρει το κέρδος εκείνη. Όχι να έρθουν να παίξω τα λεφτά. Καταλαβαίνεις τι λέω. Εννοείς για την επένδυση. Ναι, δηλαδή. Γιατί γίνεται τόση φασαρία τότε, Βρεσί Γαβρίλο, για το θέμα ότι η ανάδοχος εταιρεία θα δανειοδοτηθεί από τις ελληνικές τράπεζες. Το είπανε ήδη ότι θα γίνει αυτό. Και εγώ αυτό θέλω. Εγώ θέλω αυτό, ξέρεις γιατί. Αυτό είναι καλό ή κακό? Καλό είναι αυτό. Γιατί οι τράπεζες που θα δώσουν τα λεφτά σε αυτή την επένδυση θα βγάλουν κέρδη. Ενώ άμα έρθει η Αμερικάνικη εταιρεία και δώσει τα χρήματα, θα το πάρει το κέρδος στο εξωτερικό. Ενώ εδώ, εάν οι ελληνικές τράπεζες χρηματοδοτήσουν. Άρα κακώς φωνάζουν ορισμένοι. Δεν ξέρω από ποια από την γωνία το βλέπουν. Κατά τη γνώμη τη δική μου. Η λογική που κατάλαβα εγώ είναι ότι έρχεται η ανάδοχος εταιρεία να κάνει επένδυση με δανεικά. Αυτή ήταν η λογική. Ρε παιδιά, να πούμε τώρα πώς είναι τα πράγματα. Και να ρωτήσω κάτι. Πώς δεν θα κάνει με δανεικά? Αυτές είναι τεράστιες δανειοδοτήτες για τέτοια έργα. Ένα σοβαρός επιχειρηματίας. Καχύν δανειοδοτείται, έχει δεν έχει ρευστότητα. Άκουσε μου λίγο. Ένας σοβαρός επιχειρηματίας με ένα σοβαρό επιτελείο, νομικό και οικονομικό, το πρώτο πράγμα που θα του πούμε στους επιχειρηματίες, ξέρεις τι είναι? Μην βάζεις τα λεφτά σου. Πάρε λεφτά από γύρω-γύρω, από τις τράπεζες. Τα δικά του θα βάλει. Κανένας επιχειρηματίας. Κανένας επιχειρηματίας. Τώρα επικουρικά μπορεί να βάλει κάποια λεφτά μπροστά, κάποιε εγγύσει. Οι επιχειρηματίες, Νίκο μου. Άρα αυτή η κριτική που γίνεται είναι απλά για να γίνει κριτική. Κατά τη γνώμη μου είναι να είχαμε να λέγαμε. Ναι. Δηλαδή, να πούμε κάτι άλλο. Αυτός ο επιχειρηματίας, δεν μιλάω για αυτόν, αλλά ας πούμε ότι κάποιος έρχεται να αγοράσει εδώ το Blue Sky. Ωραία. Αυτός ο επιχειρηματίας δεν θα βάλει λεφτά. Θα το πάρει με δάνειο. Είναι δεδομένο. Τελειώσαμε. Εσύ τι θέλεις? Ο επιχειρηματίας που αγοράσει το Blue Sky να πάρει από την Ελλάδα το κέρδος της τράπεζας να μείνει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Είναι ξεκάθαρο. Μάλιστα. Σημαντικό. Είναι απλό. Δηλαδή. Σημαντικό. Να περάσουμε όμως και σε μια άλλη μεγάλη δημόσια επένδυση, περισσότερο για να σχολιάσουμε τα τεκτενόμενα και αφορά στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Πολύ φασαρία για τα αρχαία στο σταθμό Βενιζέλου του μετρό. Είναι δικαιολογημένο σε έναν βαθμό. Στη χώρα μας, όπου και αν σκάψεις, ανακαλύπτεις πανέμορφα πράγματα και ιστορία, είναι λογικό να είμαστε ευαίσθητοι σε αυτά τα θέματα. Όμως, άλλο να είσαι ευαίσθητος, άλλο να είσαι υποκριτής. Και εξηγούμε αμέσως. Αυτοί οι οποίοι έθαψαν την Αμφίπολη, το ξαναλέω,
την έθαψαν, προσπάθησαν να τη θάψουν, γιατί δεν ευνοούσε το εθνομηδενιστικό τους αφήγημα, δεν δικαιούνται σήμερα να κατηγορούν την κυβέρνηση ότι για έλλειψη ευαισθησίας όσον αφορά στα αρχαία του μετρό της Θεσσαλονίκης στο σταθμό Βεντζέλου. Έτσι, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, γιατί εδώ πέρα πρέπει να τα θέτουμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση. Επαναλαμβάνω, αυτοί που παράτησαν την Αμφίπολη στην τύχη της, δεν δικαιούνται σήμερα να φωνάζουν για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται το θέμα των αρχαίων του σταθμού Βενιζέλου στο μετρό Θεσσαλονίκης. Ξεκάθαρα πράγματα. Και δεν άκουσα από τη Νέα Δημοκρατία χθες να το επισημαίνει κανένας αυτό. Δεν μπαίνουμε, πολλές φορές δεν αξίζει να μπαίνουμε καν στην ουσία ενός θέματος που μπορεί να θέσει η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση. Αυτό πρέπει να δούμε αν είναι και ειλικρινή τα κίνητρα. Έτσι. Λοιπόν, για να μην μιλήσουμε για ταμεία και πώς άφησε το χώρο του πολιτισμού γενικότερα η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Για να μην μιλήσουμε. Αλλά ρε παιδιά, είστε ευαίσθητοι για τα αρχαία. Είστε. Μα εσείς είσαστε οι άνθρωποι που ήρατε τη νομική διεκδίκηση για τα κλειπτά του Παρθενώνα. Επί Υπουργείας Μπαλτά έγινε αυτό. Και μας είπαν ότι τα αρχαία, και σου δίνω μέσα στο λόγο, Γαβρίλο, θα διεκδικηθούν μόνο με διπλωματικά μέσα. Τη στιγμή που οι Ιρανοί πήγανε μετά από 40 χρόνια και πήραν οι Μουλάδες, οι Στεχεράνες, αρχαιότητες από τη βελγική δικαιοσύνη μετά από 38 χρόνια δικαστικού αγώνα που είχαν κλαπεί επί της εποχής του Σάχη. Πώς είσαι, δεν παρατάς την πολιτιστική σου κληρονομιά στα χέρια κανενός κλέφτη. Έτσι. Λοιπόν, οι Βρετανοί έκλεψαν τα κλεπτά του Παρθενώνα. Είμαστε υποχρεωμένοι να τα διεκδικήσουμε και νομικά. Και θέλω να δω σε αυτό το κομμάτι τι θα κάνει η κυβέρνηση. Περιμένω τον κύριο Τασούλα, που ως υπουργός το είχε τρέξει το θέμα, είναι πρόεδρος Βουλής σήμερα, να δω κάποια στιγμή, θα τον ρωτήσω, να δω τι θα μου πει για αυτό το θέμα. Γαβρίλο. Έχω κουραστεί να ακούω πολιτικούς που να λένε εμείς θα το κάναμε έτσι, εμείς θα το κάναμε αλλιώς. Εγώ θέλω μια φορά, ρε παιδί, να είμαι σε ένα πάλι, να βλέπω στη τηλεόραση να πάνε που να λέει 100 λες να του δώσεις αύξηση. Δώσε το 150 και το υπογράφω και εγώ στην αντιπολίτευση. Μια φορά να το δω αυτό το πράγμα. Έχω πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι όλοι πρέπει να βάλουμε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Όλοι πρέπει να πάμε. Για να βάλουμε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, Γαβρίλο, πρέπει να είμαστε πατριώτες. Τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος τη φορούν και την τιμούν πατριώτες. Σωστά κάνω κάποιο λάθος? Βέβαια. Και να κάτσουν και σε θέματα που είναι σοβαρά, όπως το προσφυγικό, όπως τα οικονομικά, αυτά με τα δάνεια, όπως η εξωτερική πολιτική. Θέλω να τους βλέπω, ρε παιδί μου, όλους μαζί, με αγνή διάθεση, και να συζητάνε και να πηγαίνουν μια... Είναι τόσο βαθιές οι διαφορές, Γαβρίλο. Και διαφορές, τόσο... καμία είναι διαφορά. Γιατί, παραδείγματος χάρη, η πολιτική της αποτροπής στο μεταναστευτικό από την αποτροπή των ανοιχτών συνόρων. Από την πολιτική του. Πουλιάζονται, λες τώρα εσύ. Πώς? Πουλιάζονται, λέει. Όχι, υπάρχουν εντελώς διαφορετικές οπτικές. Δηλαδή, αυτό που λες εσύ είναι το ιδεατό. Να κάτσουν ένα τραπέζι να συζητήσουν, να λύσουν τα προβλήματα. Ενδεχομένως θα μπορούσε ως ένα βαθμό να ισχύσει στην οικονομία. Στην κοινωνία όμως και στα εθνικά θέματα. Στα εθνικά θέματα έπρεπε να έχουμε κοινή γραμμή. Στο μεταναστευτικό, λέω μεταναστευτικό, εγώ δεν χρησιμοποιώ τον πολιτικά ορθό όρο προσφυγικό, για τον πιστό λόγο το 80% των εισερχομένων είναι μετανάστες. Οικονομικοί μετανάστες. Υπάρχουν επίσης πολύ έντονες διαφορές. Κάποιοι εδώ θέλουν να χρησιμοποιήσουν, να κρατήσουν ένα αριθμό εδώ μεταναστών για να τους χρησιμοποιήσουν ως αιχμή του δόρατος για το θρηματισμό του εθνικού κορμού. Ωραία. Άλλοι είναι διαπρίσιοι κήρυκες της πολυπολιτισμικότητας. Και άλλοι, όπως ο Αντώνης Σαμαράς, μας είπαν στη Βουλή, ήταν σαφές το μήνυμα, ότι η Ελλάδα δεν είναι χώρος, είναι χώρα. Άρα βλέπεις, υπάρχει διαφορετική οπτική. Στην οικονομία μπορεί να γίνει αυτό που λες. Στην οικονομία, να δω, δεν πρέπει να στηριχθεί αυτός ο αναπτυξιακός. Δεν πρέπει να πάνε σε μια κοινή γραμμή για τα κόκκινα δάνεια. Δεν πρέπει να στηριχθούν οι επιχειρηματίες. Δεν πρέπει να πάρουν μια μικρή αυξησούλα οι συνταξιούχοι. Απλά πράγματα. Και πάλι, αν έχεις μαρξιστική πολιτική, ιδεολογική πολιτική καταβολή, και πάλι είναι δύσκολο να κάτσεις με το Μητσοτάκη στην ίδια καρέκλα. Ο Μητσοτάκης είναι σύγχρονος φιλελεύθερος πολιτικός. Έτσι. Μπορείς εσύ να πεις σύγχρονος μαρξιστής πολιτικός? Όχι, γιατί αυτό είναι μια θεώρηση. Πολλές φορές όμως οι ανάγκες. Των πραγμάτων που έρχεται από πολύ πίσω. Έτσι, έτσι οι ανάγκες και τα σύγχρονα προβλήματα που δημιουργούνται καθημερινά σε κάνουν να αλλάζει λίγο μερικές φορές και άποψη. Και να λες, εντάξει, τότε το σκεφτόμουν έτσι, ίσως να το δω και λίγο διαφορετικά. Υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχουν λογικές λύσεις. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ, παραδείγματος χάρη, γιατί επί ΣΥΡΙΖΑ διαλύθηκαν οι αστικές συγκοινωνίες. Δεν το κατάλαβα ποτέ. Οι οποίες το 2015 είχαν παραδοθεί στα χέρια του κερδοφόρου, ειδικά στην Αθήνα. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί 4,5 χρόνια δεν έκανε τίποτα για τις αστικές συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη. Θα μπορούσε να παραγγείλει μια λεωφορεία, να κάνει ένα διεθνή λογαριασμό, να βρει κονδύλια από την Ευρωπαϊκή αυτό Ένωση. Αυτό που έκανα με του τάξη. Να αγοράσει. Να αγοράσει. Θα αργήσει λίγο, αλλά εγώ σα βάζω και λεωφορεία ακόμα. Ναι, θα πάρει 1500 λεωφορεία και θα μοιράσει. Ένα εναλλακτικό σχέδιο. Σύγχρονα λεωφορεία. Γιατί ο στόλο των λεωφορείων πρέπει να ανανεώνεται. Πρέπει να είναι συμβατό με τα νέα περιβαλλοντικά δεδομένα.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το τηλέφωνο της εκπομπής μας, αν έχουν την καλοσύνη οι συνάδελφοι στο control, να δώσουμε το τηλέφωνο της εκπομπής, στο οποίο θα μπορείτε να τηλεφωνείτε. 211-1860-001, 211-1860-001 είναι το τηλέφωνο στο οποίο εσείς, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μπορείτε να τηλεφωνείτε, να βγείτε στον αέρα, να ακουστείτε. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, παραμένετε συντονισμένοι στο Blue Sky. Παρακολουθείτε την εκπομπή Ραντεβού με την επικαιρότητα. Η ταπεινότης μου εδώ και ο Γαβρίλος Χαλικιώτης. Είμαστε εδώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για να ακούσουμε εσάς. Ο λόγος λοιπόν σε εσάς, 211-1860-001, είναι η γραμμή στην οποία τηλεφωνείτε. Προσπαθούμε κάθε φορά που έχουμε μια εκπομπή να δίνουμε το λόγο σε όσο το δυνατόν περισσότερους τηλεθεατές. Παρακαλώ όλους να είναι σύντομοι για να μην στερούν χρόνο από τους επόμενους. Και έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Ζαχαρία από την Γλυφάδα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που ακούει την εκπομπή σας. Θέλω να κάνω ένα μικρό ερώτημα, εάν συμπτωματικά το έχετε ασχοληθεί με αυτό. Πριν κάποια χρόνια, ένας πρωθυπουργός, ο Σιμίτης συγκεκριμένα, είχε πουλήσει 20 τόνους, αν δεν κάνω λάθος, χρυσό, για να αγοράσει κάποια ομόλογα. Είμαι περίεργος. Η πώληση του χρυσού για την αγορά των ομολόγων δεν θα έπρεπε να ακολουθήσουμε την πορεία των ομολόγων? Ήταν προς όφελος της οικονομίας Ελλάδας? Μήπως ήταν για ζημιά? Δεν το ξέρω. Αυτό είναι ένα μικρό ερώτημα. Αν το έχετε ασχοληθεί μαζί με αυτό το θέμα, δεν θα ήταν άσχημα να το ακούσω κι εγώ. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να πω, βέβαια αυτό είναι προσωπική μου άποψη και δεν έχω καμία διάθεση, μάλλον να το πω απέτηση, να με ακολουθήσει κανείς. Η υπόθεση, με την υπόθεση των Πρεσπών, σκέπτομαι κάτι πολύ απλοϊκά, αλλά νομίζω και το απλοϊκό δεν είναι κακό. Οι ανθρώποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή λέγονται Βόρεια Μακεδονία, είτε το θέλουμε είτε όχι, ιστορικά, όπως θέλετε, πολιτικά, οι άνθρωποι είναι Σλάβοι. Πόσο πιο απλό θα μπορούσε να γίνει και να λέγαμε Μακεδονία των Σλάβων, Σλαβική Μακεδονία? Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο, το οποίο πάλι θα σας ενοχλήσω, όσον αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι ομολογουμένως είναι ταλέποροι, κυνηγημένοι, απελπισμένοι, που έρχονται από τη Βόρεια περισσότερο Αφρική και έρχονται στην Ελλάδα σαν πόρτα, στην Ισπανία, στην Ιταλία, και από εκεί πέρα θέλουν να διοχετευτούν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μια μικρή άποψη έχω. Αν θυμόσαστε, δεν είναι και τόσο μακριά, είχαμε την επανάσταση της την Αραβική Άνοιξη, όπου σε κάποιο σημείο δημιουργήθηκαν καταστάσεις, οι άνθρωποι αλληλοσφαχτήκανε και το ένα και το άλλο και έγινε το έλα να δεις. Μια μικρή, πολύ μικρή ερώτηση. Η Ευρώπη και εμείς, εφόσον είδαμε ότι πραγματικά έγινε τεράστιο, χάος έγινε, πόλεμος έγινε, σφαγές γίνηκανε κάθε μέρα, δεν θα έπρεπε να στηρίξουν τις χώρες αυτές να σταθούν στα πόδια τους? Λοιπόν, δεν το έκανε η Ευρώπη. Ζητώ συγγνώμη βέβαια. Να είστε καλά και Ζαχαρία. Ευχαριστώ πολύ και τους χαιρετισμούς μου. Να είστε καλά. Ακούστε, στο τρίτο, για να τα πάρουμε με φρέσκη αντίληψη, ας μου επιτραπεί. Η Αραβική Άνοιξη δεν έγινε από μόνη της. Δεν είναι, μην πιστεύετε τόσο πολύ στις αυθόρμητες εξεγέρσεις. Ήταν μια προσπάθεια κάποιων ιδεολειπτικών στο Λευκό Οίκο, επί Μπάρακ Ομπάμα, να εμφυτέψουν καθεστώτα κυβερνήσεις φιλελεύθερες και δημοκρατικές στις χώρες της Βόρειας Αφρικής και σε χώρες Μέσης Ανατολής. Ξέρετε, αυτά είναι κοινωνιολογικές προσεγγίσεις, ιδεολειπτικές, οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη τον πολιτισμό των χωρών αυτών και κατά πόσο το δικό μας μοντέλο, το δυτικό, είναι ουσιαστικά παράλληλο με τις κοινωνίες αυτές. Οι κοινωνίες αυτές έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο να διοικηθούν. Εγώ να δεχθώ ότι ο Καντάφη δεν ήταν ο καλύτερος άνθρωπος στο πλανήτη. Ήταν μάλιστα ένας άνθρωπος ο οποίος βαρύνεται με εγκλήματα. Από την άλλη όμως, η Δύση, ρίχνοντας αυτό το καθεστώς, δημιούργησε στη Λιβύη ένα χάος, το οποίο τώρα τροφοδοτεί τη μετανάστευση, την Ισλαμική τρομοκρατία κτλ. Δεν μπορείς να καταστρέφεις κάτι αν δεν έχεις κάτι με το οποίο θα το αντικαταστήσεις. Όσον αφορά τώρα το δεύτερο ζήτημα με τις πρέσπες, νομίζω ότι η συμφωνία δημιούργησε κάποια αρνητικά τετελεσμένα για την ελληνική πλευρά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Τώρα η αναθεώρησή της είναι ένα τεράστιο θέμα και πρέπει να δούμε πώς θα γίνει στο μέλλον. Ότι πρέπει να γίνει κάποια αναθεώρηση είναι προφανές. Τώρα το πώς και σε τι βάθος χρόνου θα το δούμε αυτό. Κάποια τροποποίηση. Όσον αφορά την πώληση του χρυσού, εγώ έχω κάνει και μια αναφορά στο βιβλίο μου, 1996-2004,
το μεγάλο ψέμα, που είναι η περίοδος του εξυγχρονισμού και του Κώστα Σιμίτη. Είναι ιστορικό γεγονός η πώληση χρυσού. Τώρα έχουμε μπει στην άλλη τάση. Τώρα οι χώρες μαζεύουν, αγοράζουν χρυσό, σωστά. Συσσωρεύουν ποσότητες χρυσού. Δεν είμαι πολύ ειδικός, γι' αυτό και στο βιβλίο απλά παρέθεσα το γεγονός. Τότε η πώληση χρυσού έγινε προφανώς για δημοσιονομικούς λόγους. Λοιπόν, η επόμενη γραμμή. Ο κ. Δημήτρης από τα Πατήσια. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας και πάλι. Εγώ είμαι, θα αργήσω να σας ξαναπάρω. Αλλά έχω μια απορία. Λέγονται διάφορα για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχει πρόβλημα στα εσωτερικά. Ή το Κινάλε πάλι έχει την κορυφή για τα ποτάμια. Κίνα-Κίνα πάλι έχουν πρόβλημα. Έφυγε ο Βενιζέλος, Πασόκ, Κινάλε. Εγώ θέλω να πω μια απορία για τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης, ο αείμνηστος, ο Κωνσταντίνος, τον λέγανε αποστάτη όλη την εποχή του Παπανδρέου που έφυγε. Τον λέγανε αποστάτη, αποστάτη, αποστάτη. Τον πήρε ο Καραμάλης, μπράβο. Μετά η Νέα Δημοκρατία τον έκανε και αρχηγό. Μπράβο. Το 93. Τον έριξε ο Σαμαράς. Και τον έλεγε ο Μητσοτάκης, έλεγε το προδότη. Και προδότη, ο προδότη. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία μετά αυτό τον προδότη τον έκανε Νέα Δημοκρατία. Ναι, τι θέλετε να πείτε, τι θέλετε από το επιχείρημα ποιο είναι. Περιμένετε να σας πω τι θέλω να πω, δεν περιμένω. Τι θέλω να πω. Με κόβετε να πούμε το συλλογισμό, λέω να μου πείτε εσείς το συλλογισμό. Και με αφού έρχεται το έκανε προδότη. Μετά πάει ο Γεωργιάδης. Ναι, έχω την εντύπωση ότι τηλεφωνήσατε μόνο. Λοιπόν, ευχαριστώ. Τηλεφωνήσατε μόνο για να πείτε επίθετα. Μου αναφέρατε ιστορικά γεγονότα. Ότι και μάλλον θέλετε να ρίξετε το ζύγι στην πλευρά των επιθέτων που χρησιμοποιήσατε. Τι θέλετε να πείτε. Το γεγονός για το τι συνέβη το 67 και το τι συνέβη τον Οκτώβριο του 93 είναι γνωστά. Πήρατε να μας πείτε τα επίθετα, να ακουστούν τα επίθετα στον αέρα. Κοιτάξτε, εγώ είμαι άνθρωπος της επικοινωνίας. Κάνω αυτή τη δουλειά 23 χρόνια. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, έμεση, άμεση, για να πεις αυτό που θέλεις. Αλλά, από την άλλη, επειδή έχω λόγω δουλειάς συνηθίσει να περπατάω σε ναρκοπαίδιο, γιατί η δουλειά μας κρύβει πάρα πολλές παγίδες, μην νομίζετε ότι είμαι ένας άνθρωπος που ξεγελιέται εύκολα. Θέλετε να πείτε κάτι, ποια είναι η άποψή σας? Πήρατε για να πείτε επίθετα. Ο κ. Φώτης από την Πεύκη. Ναι, ναι. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Φώτη. Με ακούτε καλά, έτσι? Βεβαίως. Ναι, έχω μια ερώτηση λογιστική. Έχω μια ερώτηση λογιστική. Θέλω να σας πω ότι στις τράπεζες. Σας ακούω. Στις τράπεζες έχουμε ακατάσχετο το 1.250 ευρώ. Χαμηλώστε λίγο την τηλεόρασή σας όμως, γιατί κάνει αντίχυση. Ναι, από τα 1.250 ευρώ δεν μπορώ να τα αφήσω το μήνα μέσα, διότι μπαίνουν τα επόμενα λεφτά και δεν μπορώ να χρησιμοποιώ την κάρτα μου. Είμαι υποχρεωμένος να πάρω τα χρήματα. Και τι γίνεται, κυκλοφορώ με χρήματα που δεν πρέπει, με την κάρτα μου δεν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω και παραμένει ακόμα το ακατάσχετο 1.250. Μάλιστα. Δεν ξέρω να το καταλάβω. Πώς γίνεται αυτή. Γιατί κάθε μήνα 1.250. Δεν μου λέει όλο το χρόνο πρέπει να έχω τόσο ποσό ακατάσχετο. Και τι έχετε έξοδα λιγότερα από αυτά που εισπράττετε, εννοείται, αυτό θέλω να πείτε. Καμία φορά μένουν 200 ευρώ ή μου βάζει. Μπορείτε να τα σηκώνετε. Γιατί δεν τα σηκώνετε? Ναι, γιατί να τα σηκώσω με την κάρτα μου? Πώς θα πάω να πληρώσω κάτι? Εγώ θέλω να πληρώσω την κάρτα. Τώρα, αυτό είναι ένα πρακτικό θέμα. Όταν έχουμε χρήματα πάνω μας και όλα πολλά, κινδυνεύουμε κιόλα να μας ληστέψουν, σαφέστατα. Είναι δύσκολο το πράγμα. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που θέλετε να πείτε, αλλά είναι πρακτικό θέμα. Δηλαδή. Είναι πρακτικό, το ξέρουμε, το έχουμε αντιμετωπίσει. Πάμε και τα παίρνουμε τα λεφτά. Δεν είναι ωραίο όμως. Εγώ θέλω να πάω να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ με την κάρτα μου. Και εγώ βγάζω με τριτά και τα πληρώνω. Εντάξει, δεν έχει διαφορά. Το θέμα είναι να μπορείτε να πληρώσετε. Εγώ εύχομαι πάντα να μπορείτε να πληρώσετε. Ναι, το πρόβλημα είναι τώρα ότι πριν επί Σαμαρά το ακατάσχετο ήταν πιο μεγάλο και έχει παραμείνει τώρα στα 1.250. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Μάλιστα. Κύριε Φώτη. Αυτό γιατί, ναι, αν μου βάλει τώρα η κυβέρνηση 200 ευρώ αναδρομικά από τις, επειδή είμαι συνταξιούχος, θα μου τα πάρει η εφορία. Δεν μπορώ να τα σηκώσω. Να ρυθμίσετε την εφορία, κύριε μου, να ρυθμίσετε την εφορία, να μην είσαστε. Δεν μπορούμε, γιατί μπαίνει ο Δήμος ότι έχω μια κλίση και μου μπλοκάρει που παραπονιέται. Πόσα λεφτά είναι αυτή η κλίση, πόσα λεφτά είναι? Δεν είναι άλλο το θέμα το δικό μου. Λέω ότι η τρίτη. Ναι, το άλλο, το ένα άλλο, το άλλο όμως.
Ναι, εντάξει, το πρόβλημα σας λέω ότι είναι η τρίτη. Κύριε Φώτη, αυτό προσπαθεί να σας πει ο Γαβρίλος είναι ναι, ότι πρέπει να κάνετε μια συνολική. Ακούστε με λίγο. Να κάνετε μια συνολικότερη ρύθμιση για να μην έχετε προβλήματα. Αυτό σας λέει. Πήγα να πω, η οφειλή μου προς την εφορία δεν είναι με κανένα μεγάλο ποσό. Είναι 2.900 ευρώ και πέρα. Δεν είναι μεγάλο, όντως. Ναι, γιατί είναι άλλα θέματα εξωτερικά. Εντάξει, να είστε καλά. Αυτό είναι, ναι. Να είστε καλά, κύριε Φώτη. Αλλά το ακατάσχετο πρέπει να το δει, να ψηθεί οπωσδήποτε. Εμένα δεν θα με ενοχλούσε να ανέβει λιγάκι. Και νομίζω είναι καλό για όλο τον κόσμο. Αλλά, μα, ναι, επί της ουσίας, αλλά αυτό που είναι βασικό είναι οι άνθρωποι να κάνουν ρυθμίσεις για να μην έχουν προβλήματα. Ναι, Νίκο, επί της ουσίας ανέβηκε το κατάσχετο. Εντάξει. Όταν σου δίνει δυνατότητα να κάνεις με 120 δόσεις και έχει και μειώσεις σε προσαυξήσεις, δεν είναι σαν να ανεβαίνει το κατάσχετο. Βέβαια. Λοιπόν, ακριβώς. Ο κ. Κυριάκος από την Νίκαια, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα, Χαλκιώτη. Τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο, τον κύριο Δήμητρη? Δεν του δίνεται μια εκπομπή εκεί να κάνει υπέρ του? Ποιον? Τον κύριο Δημήτρη. Θυμήστε του κύριου Δημήτρη. Τι έκανε επί ΣΥΡΙΖΑ η κυβέρνησή του? Στην οικονομία, στην υγεία, στον έμφυα, στην ΔΕΗ. Τι έκανε στην παιδεία, στη δικαιοσύνη? Αυτά δεν τα θυμάται ο κύριος Δημήτρης. Δεν μου λέτε, έχει πάει ο κύριος Δημήτρης στην Ηροδότου Αττικού να δει ότι πήγανε και τα λεωφορεία, οι κλούβες? Έχει πάει ο κύριος Δημήτρης εκεί να τα δει αυτά? Ότι δεν θέλουν να συμμορφωθούν σε κάτι, μην παίρνει κάθε μέρα. Θέλουν να πάρουν κάτι φίλοι που είναι στην εκπομπή σας από την Αφιάλη, η κυρία Γεωργία και ένας και άλλος, και δεν μπορούν για τον κύριο Δημήτρη. Έχει καταδείξει αηδία. Λοιπόν. Ή κάντε κύριε Νίκο, κάντε κάτι με το τηλέφωνο να μην παίρνουν, να μην τους βγάζουν εκεί. Ακούστε, εδώ κύριε Κυριακό, όταν βάζουμε γραμμές μπορεί να τοποθετούνται όλοι. Απλά και κρίνονται, κρίνονται. Όπως είδατε, απάντησα. Δεν είναι θέμα. Αερολογίες να μην λέμε. Ναι, δεν είναι θέμα οπτικής. Απλά δεν μου αρέσει η χρήση επιθέτων, απλά για να ακουστούν τα επίθετα, για να δημιουργούν αρνητικές εντυπώσεις. Και εγώ του θυμίζω αυτά τα, κύριε Δημήτρη. Τι έκανε τέσσερα χρόνια ο Τσίπρας? Τι έκανε? Αυτό είναι γενικότερη κουβέντα τώρα, Κυριακό. Να πάει σε τον εθνικό κήπο να κάνει εκεί μια βόλτα. Πρώτα δεν μπορούσε να πάει. Δεν μπορούσε να πάει, κύριε Νίκο. Μου ευχαριστώ να πάρουν κι άλλοι. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Κυριακό. Ο κύριος Γιάννης πάλι από την Νίκαια. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Τι κάνετε? Καλά, κύριε Κάρε. Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι δεν χρησιμοποιώ το αυτοκίνητό μου και χρησιμοποιώ τα μέσα συγκοινωνίας. Μάλιστα. Και ήθελα να ρωτήσω, το εισιτήριο είναι προαιρετικό στην Ελλάδα? Έλαντε. Γιατί? Όχι, δεν είναι προαιρετικό, κύριε Γιάννη. Δεν είναι. Γιατί βλέπω ότι δεν γίνονται έλεγχοι, γεμίζει το λεωφορείο με ανθρώπους που δεν πληρώνουν εισιτήριο, εγώ πληρώνω και μερικοί πληρώνουμε. Μία φορά μάλιστα μου έτυχε να, μία φορά αυτό το χρόνο, πέτυχα μόνο σε έναν έλεγχο, μέσα ήταν Άραβες, μπήκαν ελεγκτές, προσπεράσανε τους Άραβες, ήρθαν, ελέγξανε τους Έλληνες και όταν εγώ τους είπα, σας παρακαλώ, λέω, μόνο τους Έλληνες ελέγχεται, δεν ελέγχονται άλλοι? Μου λέει, γιατί το λες αυτό? Ξαναγυρνάει πίσω, ελέγχει τους Άραβες και τους κατεβάζει κάτω. Γιατί γίνεται αυτό, κύριε Καλάρετη? Γιατί στην πατρίδα μας είμαστε τόσο κοροϊδά εμείς? Γιατί δεν πληρώνουν εισιτήριο όλοι αυτοί? Είναι, μπαίνεις μέσα στο λεωφορείο και είναι γεμάτο όλη μάλιστα την Ασία και την Αφρική. Η λαθρεπιβίβαση, κύριε Γιάννη, ευχαριστώ πολύ. Η λαθρεπιβίβαση είναι πρόβλημα για ένα λόγο. Γιατί στερούνται πολύτιμοι πόροι από τις συγκοινωνίες, έτσι, οι οποίες τις βοηθούν να υφίστανται, να εξελίσσονται, να εξυγχρονίζονται κτλ. Δεν μπορεί όποιος χρησιμοποιεί τις συγκοινωνίες να μην πληρώνει. Μα δεν γίνεται αυτό. Και δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υπάρχουν επιλεκτικές συμπεριφορές μέσα στα λεωφορεία ή μέσα στα μέσα όταν γίνονται έλεγχοι. Ο κ. Γιάννης από το Περιστέρι, καλησπέρα σας. Σας αγαπητοί μου ευγενικοί κύριοι, το σχόλιο μου είναι διάρκεια ενός λεπτού. Σας και ακούμε. Παρακαλώ ύστερα τον κύριο Χαλικιώτη να τοποθετηθεί. Ακούστηκε πως από το επόμενο οικονομικό έτος τα μισθώματα των ακινήτων δεν θα καταβάλλονται όπως ισχύει σήμερα και σε μετρητά, αλλά υποχρεωτικά θα καταθέτονται απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή. Ερώτηση. Θα εξαιρεθούν του μέτρου οι άνω των 70 ετών, όπως ισχύει σήμερα για το κτίσιμο το φορολογή του? Εάν δεν εξαιρεθούν του μέτρου,
ή άνω των 70 χρόνων, πολύ φοβάμαι πως οι τελευταίοι θα βρεθούν σε πάρα πολύ δεινή θέση. Άντε τώρα να υποχρεώσεις ένα ταλέπορο ηλικιωμένο στα γεράματα να μάθει τι είναι το e-banking, να τρέχει για να αποκτήσει χρεωστική κάρτα και για να αποκτήσει κωδικούς για τις συναλλαγές του, να τρέχει στα λογιστικά γραφεία να ταλαιπωρείται σωματικά και οικονομικά. Γι' αυτό δράτωμαι της ευκαιρίας και μέσω της εκπομπής σας απευθύνομαι στους αρμοδίους που επεξεργάζονται τον συγκεκριμένο νόμο και να τους παρακαλέσω να λάβουν σοβαρότατα υπόψη αυτή την παράμετρο και να εξαιρεθούν του μέτρου οι άνω των 70 ετών. Μάλιστα. Εξάλλου, ολοκληρώνοντας, αυτή η κατηγορία των φορολογουμένων έδωσε ό,τι είχε να δώσει στο κράτος από τον Τίμιο Ιδρώτα της. Μπρος Θεού, μην τους ταλαιπωρείτε άλλο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ που μου ανεχτήκατε. Κύριε Γιάννη, να είστε καλά. Είναι ένα θέμα αυτό. Ναι. Το θέμα δηλαδή του γεγονότος ότι οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας καμιά φορά δυσκολεύονται με τα νέα συστήματα και είναι λογικό να ζητούν καλύτερη... να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι δεν μπορεί να προσαρμόζονται εύκολα όπως μπορεί να προσαρμόζεται ένας νέος άνθρωπος σε νέες τεχνολογίες κτλ. Ναι. Αλλά νομίζω ότι η κατάθεση μπορεί να γίνει όχι μόνο από το e-banking και μέσω γκισέ δεν μπορεί να γίνει η κατάθεση. Όχι, άλλο λέει. Τι είπε που δεν κατάλαβα εγώ. Την ίσπραξη. Α, για την ίσπραξη. Α, οκ. Okay. Λοιπόν, και εγώ, αν θα το πούμε έτσι φιλικά, θα πω ότι καλό θα είναι αυτοί οι άνθρωποι να έχουν έναν εναλλακτικό τρόπο να παίρνουν τα χρήματά τους. Όμως, γιατί και εγώ μην νομίζετε με την τεχνολογία δεν τα πάω πάρα πολύ καλά, το δηλώνω εγώ που είμαι πιο νέος. Πρέπει όμως να μάθουμε να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία, γιατί αν θα προσέξετε και μέσα στις τραπεζές, οι διαδικασίες με τα ταμεία σιγά σιγά κατεργούνται. Μάλιστα. Και πάνε σε διαδικασίες μηχανήματος. Πρέπει να έχει ο καθένας έναν λογιστή με τον οποίο συνεργάζεται πρώτα απ' όλα. Θα πρέπει να υπάρχει για κάποιον άνθρωπο μία εναλλακτική. Δηλαδή για κάποιους ανθρώπους που είναι παθείς κατηγορίες, ένας άλλος που είναι τυφλός, παραδείγματος χάρη. Ένας άνθρωπος που έχει προβλήματα κινητικά, ένας υπερηλικάς. Συμφωνώ. Βέβαια για μένα, ένας άνθρωπος που είναι 70 χρονών είναι νεότατος. Άρα σιγά σιγά να μάθουμε την τεχνολογία να τη χρησιμοποιούμε. Θεωρώ ότι κάποια προβλήματα θα υπάρχει. Μάλιστα. Η κυρία Ράνια από την Κεσαριανή, καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε Χιδηρόγλου. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση στον κύριο Γαβρίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας παρακαλώ, όταν πάρεις μία απόφαση, για τον νόμο Κατσέλη μιλώ, όταν πάρεις μία απόφαση από το Ειρηνοδικείο και θελήσεις να κάνεις έφεση, γιατί δεν ανταποκρίνεται η απόφαση, στα στοιχεία είναι λανθασμένα, ίσως τα αντιλήφθηκε, παρόλο ότι ήταν γραπτά, έχει βάλει άλλα νούμερα από ό,τι ήταν τα στοιχεία. Τι προθεσμία έχω από την ώρα που βγει η απόφαση για να κάνω έφεση να εκδικαστεί? Αυτό είναι νομικό θέμα. Θα απαντήσω. Λοιπόν, η απόφαση για τη αιτιολογία ποια είναι, για ποιο λόγο σας το απορρίπτει? Δεν μου το απορρίπτει καθόλου. Απλά έβγαλε απόφαση. Δεν πάλι. Έχει αφαίρεση. Ναι, έχει βγάλει μία απόφαση που δεν έχει λάβει υπόψη τις πληρωμές που ήδη έχουν γίνει. Απαντήστε μου. Άρα έχει βγάλει μία απόφαση που λέει 100 ευρώ το μήνα, τάδε. Αυτό σωστά? Ναι, ναι, μάλιστα. Ναι. Η ερώτηση, καλά λέει ο Νίκος, η ερώτηση αυτή πρέπει να σας απαντήσει ένας δικηγόρος. Ο δικηγόρος ο δικός σας απάντησε γι' αυτό. Λοιπόν, ο δικηγόρος ο δικός μου ισχυρίζεται ότι έχει άπλετο χρόνο. Έναν άλλον δικηγόρο πάλι με τον νόμο Κατσέλη που ασχολείται, μου είπε μόνο ένα μήνα. Πέστε μου τι να ακολουθήσω. Ωραία. Εσείς θέλετε να κάνετε τη διαδικασία αυτή, αλλά θα τηρείτε την απόφαση μέχρι όταν θα δικαστεί, έτσι? Βεβαίως, βεβαίως. Ωραία. Αυτό μου το είπανε. Ωραία. Κύριε Ράνια, ευχαριστούμε. Τι περιθώριο υπάρχει για να κάνεις έφεση? Ναι, αν ναι. Το χάσεις το περιθώριο, όταν ο ένας σου λέει έχεις μόνο ένα μήνα, ναι, ο άλλος σου λέει όχι, ναι. Ωραία. Δεν είναι ένας Ωραία. Μήνας. Αφήστε λίγο το τηλέφωνο σας και θα σας πάρω, θα μιλήσω με τους δικούς μου δικηγόρους και θα σας πάρω στους ενημέρους. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Νίκος από το Παγκράτη, καλησπέρα. Γεια σας και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Ήθελα να πω το εξής, επειδή υπήρξα χρόνια πρόεδρος σε σύλλογο μεγάλης τραπέζης των εργαζομένων. Το μικρό μόνο με είναι Νίκος, αν πω και την υπόλοιπη με ξέρουν όλοι. Ήμουν 40 χρόνια σε αυτή την τράπεζα, έχω εργαστεί σκληρά. Βγαίνει κάποιος Δημήτρης, αν μου λέει καλά η γυναίκα μου, η οποία λέει ότι είναι τραπεζικός υπάλληλος. Έχει τη δημητική του σήμερα. Ναι, 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 έτσι λέει ο άνθρωπος. Εντάξει, τώρα δεν. Λοιπόν, ακούστε κυρία μου, επειδή εγώ είμαι ένα πρόεδρος και ντρέπομαι να δει, γιατί οι άνθρωποι μου ψηφίζουν χιλιάδες, μιλάω για μεγάλη τράπεζα, την πολιτική τράπεζα, να το καταλάβετε. Μάλιστα. Το μικρό είναι Νίκος, με ξέρουν όλοι. Λοιπόν, αυτός κάπου έχει πάει το μυαλό μου. Κύριε Νίκο, κάπου έχει. Με ακούτε? Δεν μπορεί να ξεφτυλίζει, κύριε Νίκο. Οι τραπεζικοί είναι ξηρά, είναι αριστούχοι, είναι IT.
Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι στις τράπεζες δουλεύουν σκληρά, έχουν πολύ ψηλό δίκτυο νοημοσύνης και δεν ηλίθησαν αυτό πολύ βλακίες. Και κάτι άλλο, ο ΣΥΡΙΖΑ στις τράπεζες ποτέ δεν πήρε πάνω από 5%. Ποτέ. Ούτε ο συνασμός του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν πάντα πέντε κόμματα έκτο. Λοιπόν, τι είναι αυτά που λέει τώρα μας δίνει συμβουλές, ποιος, ένας τραπεζικός υπάλληλος, πού, τι όνομα, τι βλακίες να θες. Έχω σπάσει ένα γερό. Ήμουν δύο πενταετίες, ας πούμε, πρόεδρος σε πολύ μεγάλη τράπεζα. Με ψηφίζουν πάνω από 6.000 υπάλληλοι. Και να λύνει βλακίε, να ξεφυγίζει όλου του υπαλλήλου που είναι όλοι αϊκοί. Καλά, λέει ο άνθρωπο ότι είναι τραπεζοπάλληλο. Τώρα, εγώ από εδώ δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό το πράγμα. Όχι, Νίκο, Νίκο, σα λένε. Νίκο, ναι. Γιατί σε αυτή τη χώρα είσαι και ό,τι δηλώσει, το ξέρετε. Να σα πάρει διατέλεση, να σα πει σε ποια τράπεζα και το όνομά του. Κύριε Νίκο. Να ξεφυγίζει ο κλάδο τραπεζοπαλλήλου τη Ελλάδα, α πούμε, ο κύριο αυτό. Εγώ είμαι και στο Εθνικό Κέντρο Αθηνών, ήμουν και στην Κύριε Νίκο. Στο Αίγυπτο παντού. Κύριε Νίκο. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, αν ξαναπάρει, θα το τραβήξω μία εισφαλό που είναι συνταξιούχο. Κύριε Νίκο. Δεν μπορεί να ξεφύγει όλο το μισοβαίνιο τη χώρα. Κύριε Νίκο, με ακούτε. Ακούω. Ο Γαβρίλος ο Χαλκιώτης με κάπου έχει πάει το μυαλό μου. Σας ξέρω. Και εγώ σας ξέρω, Λοιπόν. Να πω κάτι. Μιλάμε για πολύ σοβαρό άτομο αυτό που παίρνει τώρα τηλέφωνο. Μάλιστα. Και Νίκο, σας ευχαριστούμε πολύ που μας τηλεφωνήσατε. Γαβρίλο, ήρθε και η ώρα που πρέπει να κλείσουμε σιγά-σιγά. Βλέπεις ότι ο κόσμος επιμένει σε πρακτικές λύσεις για τα προβλήματά του. Δεν θέλει να ταλαιπωρεί το κόσμο. Θα σου πω όμως κάτι. Πολύ σύντομα πρέπει να κλείσουμε. Ναι, θα το πούμε και το βράδυ που έχουμε την εκπομπή 11.30 με 12. Έχουμε πει ότι αυτοί που βγαίνουν και έχουν αυτό το ωραίο να βγαίνουν στη τηλεόραση και να έχουν βήμα είναι και αντίστοιχοι. Και έχει και το άσχημο γιατί είδατε, αυτός ο κύριος Νίκος πήρε πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό πρόσωπο και πολύ σημαντικό στέλεχος ήταν στο τραπεζικό χώρο. Το γνωρίζω, έχει πάει κάπου το μυαλό μου. Λοιπόν, γι' αυτό να είμαστε προσεκτικοί αυτά που λέμε. Να είμαστε προσεκτικοί αυτά που λέμε, γιατί παίζονται περιουσίες, παίζονται εκατομμύρια. Σίγουρα συμφωνώ ότι οι τραπεζικοί πρέπει και είναι πολύ καλά ενημερωμένοι από εκεί και πέρα. Μια μερίδα ανθρώπων ίσως λίγο πιέζει τα πράγματα. Δανειολήπτες και τραπεζικοί μαζί αγκαλιασμένοι να ξεπεράσουν το πρόβλημα με αμοιβαία ωφέλη, κουρέματα στους δανειολήπτες και όλα θα πάνε καλά. 11.30-12 το βράδυ θα τα πούμε και πιο αναλυτικά. Κυρίες και κύριοι, καλό Σαββατοκύριακο. Το βράδυ θα ακούσετε τον Γαβρίλο εδώ στις 11.30 ώρα στο Blue Sky. Μαζί θα μας ξαναδείτε, Θεού θέλοντος, την Δευτέρα στις 2 ώρα το μεσημέρι. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση. Να είστε καλά.